Πάμε τώρα να δούμε, πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την υπόθεση με, το εμβολί, με τους εμβολιασμούς. Ναι. Γιατί εδώ έχει γίνει ένας άλλος. Μετά τις καταγγελίες για εμβολιασμούς, εκτός σειράς σε γεροκομείο. Τι σημαίνει αυτό? Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον πάνω, τον Αντώνη Φωκίδη, το myvolos.net, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει εξοργιστεί. Ο κόσμος λέει, μα τι είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Παύλου, τον πρόεδρο του γεροκομείου του Βόλου. Για το τι απαντάει στις καταγγελίες. Πάμε να τον ακούσουμε. Έχει τεράστια ευθύνη και τεράστια πραγματικά έχει δώσει τη ζωή της για το γεροκομείο Βόλου και με τεράστιες ευθύνες που υπάρχουν εκεί μέσα. Είναι θέμα εκτός, ένας εκτός σειράς. Αλλά τι κύριε Χατζαπόπουλε, δώστε μου μισό λεπτό, σας είπα να σας εξηγήσω ακριβώς. Στον πρώτο εμβολιασμό, λοιπόν, πεταχτήκανε ακριβώς 8 εμβόλια. Πεταχτήκαν 8 εμβόλια γιατί οι 3 αρνηθήκαν οι ηλικιωμένοι να κάνουν το εμβόλιο τους. Άλλοι 3 είχαν πυρετό, ξέρετε όταν είναι εμπύρετο το γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να κάνουν. Ναι. Και άλλοι 2, ενώ είχαν δηλωθεί στις λίστες, φύγαν από τη ζωή. Παρ' όλα αυτά εμείς προσπαθήσαμε να τους μεταπίσουμε για να κάνουν την πρώτη δόση στην δεύτερη σειρά που ήρθαν. Ωραία. Είχαν δηλωθεί λοιπόν ότι θα κάνουν το πρώτο εμβόλιο τη δεύτερη φορά. Το οποίο αυτό δεν το δέχτηκαν πάλι. Ένας τρόφιμος είχε πυρετό. Ένας ακόμη τρόφιμος είχε πυρετό. Ένας άνθρωπος που ήταν να κάνει επικείμενη εισαγωγή δεν ήρθε καθόλου γιατί είχε 1,5 μέτρο χιόνι στο χωριό που ζει. Δεν ήρθε καν. Μάλιστα. Το γνωρίζαμε αυτό μέσα στη ροή της μέρας. Είναι επικείμενοι. Οι επικείμενες εισαγωγές έρχονται εκείνη τη μέρα, κάνουν το εμβόλιο και μένουν σε δωμάτιο καραντίνας. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, το καταλάβαμε. Εμείς ενδιαφέρουν από την πρώτη στη δεύτερη που κουνάει το χέρι ο κύριος Φωκίδης. Προφανώς και ενδιαφέρουν. Γιατί πρώτα απ' όλα φύγαν άτομα από τη ζωή. Μα έλειπε, ήταν στην Αθήνα αποκλεισμένος. Μάλιστα. Ναι. Ένα άτομο φυσιοθεραπεύτρια δεν έκανε εμβόλιο γιατί είχε κάποιο θέμα υγείας, κάποια αλλεργία. Ναι. Πέντε. Εμείς δεν είμαστε βασική μονάδα που έρχεται. Αυτά τα εμβόλια λοιπόν για εμάς κανονικά, εμείς δεν είμαστε εμβολιαστικό κέντρο. Είναι κινητή μονάδα, ωραία, είναι μεταφερόμενη μονάδα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ποιος τα έκανε? Την πρώτη φορά λοιπόν πεταχτήκαν. Μάλιστα, αδιανόητα τα όσα γίνονται.